Εδώ είμαστε λοιπόν με την αγαπημένη μας Μιμή Ντενίση. Είχαμε ωραία κουβέντα για τη διάρκεια του διαλύματος. Ωραία, να σου πω κάτι τώρα. Θεατρικά. Ήταν ανέκδοτα γύρω όμως από άλλα άτομα. Θεατρικά το λήξαμε, ρε παιδί μου, το θέμα. Μας εξήγησες πού οφείλεται η διαχρονικότητα. Το καταλάβουμε απόλυτα αυτό. Ναι, σε επίπεδο τώρα προσωπικότητα. Η διαχρονικότητά σου πού οφείλεται. Μα θες εγώ να σου αναλύσω την προσωπικότητά μου. Όχι την προσωπικότητά σου. Επειδή, ρε παιδί μου, αυτός ο μύθος που υπάρχει. Γιατί στο θέατρο. Δεν αναλύσεις εσύ. Υπάρχει και. Θα πεις εσύ πώς με γνώρισες και πώς με βλέπεις. Εγώ σε τι βλέπω. Τι ιδέα έχεις πριν και τι ιδέα έχεις μετά. Εγώ σε βλέπω ίδια και καλύτερη, δεν είναι. Άλλο θέλω να σου πω. Ότι αυτός ο μύθος που υπάρχει στο θέατρο. Που αυτό κτλ. Υπάρχει και σε ζωή. Είσαι μια γυναίκα μοιραία που έχεις πολύ σημαντικούς άντρες, πολύ αυτό κτλ. Που τελικά κάνεις δηλώσεις ότι. Είμαι μόνη μου. Αυτό εντρικάρει λίγο τον κόσμο. Επίσης, αντί να κάνω lifting, ναι. Φροντίζω να πάθω ένα ατύχημα κάθε 2-3 χρόνια. Να πω κάτι τέτοιο. Να κάτσω στο κρεβάτι για να συνέλθω μετά. Μου λέει ο Μανώλης, μα πόσα ατυχήματα. Τα έχω σπάσει όλα, δεν έχω αφήσει τίποτα. Επιρρεπής είσαι. Όχι, δεν είμαι επιρρεπής. Μου συμβαίνουν όλα τα περίεργα. Γιατί υπάρχουν πολύ καλοί άνθρωποι που με συζητάνε. Ξέρεις, λένε από μέσα του, αχ, κάτι να πάθει αυτή. Τσακ, παθαίνω. Πιστεύεις ότι υπάρχει άνθρωπος που έφυγε τρεβάτι κάτι κακό. Όχι. Δεν πιστεύω. Ούτε ένας. Αν είναι τόσο τρελός, γιατί ένας τρελός υπάρχει που με κυνηγά, αλλά δεν ξέρω αν σε τέτοιο βαθμό. Ποιος είναι αυτός που σε κυνηγά ο τρελός? Ένας, τώρα τι να σου πω, δεν είναι πολύ γνωστός. Α, εντάξει. Προσπαθεί να γίνει. Μέσω εσού. Γενικά μέσω διαφόρων ατόμων. Είχαμε μια καμήλα σήμερα στην εκπομπή. Καταρχήν τώρα δεν υπάρχουν σχεδόν κριτικές. Ναι. Έτσι, οι κριτικοί σταμάτησαν από τις εφημερίδες. Μιλάω για τους σημαντικούς κριτικούς. Mm-hmm. Τύπου Γιωργουσόπουλου, Χριστίδη, Σόκου. Αυτή η κριτική πάντα μου έχουν γράψει πολύ ωραία πράγματα. Δεν έχει δεχτεί αρνητικές κριτικές. Όχι. Ο Λαζόπουλος που φέτος επανήρθε, εγώ οφείλω να σε ρωτήσω, εσύ πες ό,τι θες. Που επανήρθε με μια δρυμία, ας πούμε. Τώρα δεν ξέρω να την πω κριτική, να την πω άποψη, να την πω επίθεση. Ο καθένας μπορεί να το χαρακτηρίσει όπως θέλει. Mm-mm. Αλλά πραγματικά επειδή το σχολιάσαμε και εμείς εδώ, αυτά που είπε φέτος και χωρίς το ξαφνικά, ας πούμε, ήταν λίγο έντονο, ήταν δηλαδή περισσότερο από άλλες φορές. Καταρχήν, σε ενημερώνουν εσένα ή δεν θες καν να ξέρεις, ας πούμε. Όχι. Πρώτον, δεν με ενημερώνουν. Δεύτερον, δεν μπαίνω να παρακολουθήσω τίποτα. Δεν βλέπεις. Γιατί θεωρώ ότι είναι χυδαίο πια αυτό που σημαίνει. Δεν μπορώ να πω μια άλλη λέξη. Το θεωρείς χυδαίο αυτό. Βέβαια. Εσύ δεν το θεωρούσες. Το έχεις ψάξει ποτέ γιατί το κάνει? Όχι. Δεν είναι δικιά μου δουλειά. Αυτή είναι η δουλειά του μελλοντικού ψυχαναλυτή. Μάλιστα. Όχι δικιά μου. Πάντως δεν είναι κάτι normal. Δηλαδή, καταλαβαίνω το να παίξεις κάτι και να το δουν και να μην αρέσει. Καταλαβαίνω το να πεις κάτι και να σχολιάσεις αυτό που είπες. Έτσι, ένας εκεί που κάθεται να λέει μια φρικαλαιότητα, ας πούμε, για κάποιον, θεωρώ ότι είναι κάτι του μυαλού πρόβλημα. Είπε εγώ δεν έχω τέτοιο πρόβλημα, γι' αυτό δεν θα πω. Είπε και έκανε σατάκες, και χιούμορ. Ξέρεις τι εύκολες τις έχω? Πανεύκολες. Θα τους έκανε ένα χιούμορ ότι θα πέσατε και μαζί. Θα έπαιζες ποτέ μαζί του? Δεν έχω παρακολουθήσει. Θα έπαιζες ποτέ μαζί του? Εγώ δεν έχω πρόβλημα με κανένα. Με κανένα. Επειδή είμαι αληθινή επαγγελματίας, εάν μου λέγαν το τάδε έργο, ο ρόλος αυτός πάει μόνο σε αυτόν τον άνθρωπο, θα τους έλεγα ωραία. Είναι καλός ηθοποιός Μιμή? Δεν νομίζω ότι έχει παίξει κανένα έργο. Δεν ξέρουμε αν είναι ηθοποιός. Mm-hmm. Δεν το έχει αποδείξει, εννοείς. Έχει παίξει το Δύο Παλιές στη στέγη, έχει παίξει στο θέατρο. Εντάξει, αυτά δεν είναι έργα. Είναι προς την επιθεώρηση. Είναι άλλου τύπου πράγματα. Μάλιστα. Και δεν τα έχω δει κιόλας. Εγώ δεν εκφέρω γνώμη όταν δεν έχω δει κάτι. Και ξέρεις γιατί? Δεν έχω καμιά εκπομπή για να πουλήσω τίποτα. Mm-hmm. Εγώ εκθέτω τον εαυτό μου, τις απόψεις μου, το έργο μου, αυτό που γράφω και το εκθέτω πολύ άνετα και ελεύθερα και μπορεί όποιος θέλει να έρθει να μου κάνει μια καλή, μια κακή κριτική. Είναι μέρος της δουλειάς. Η Μαριτίνα θα είναι αύριο στην πρεμιέρα? Βεβαίως, γίνεται να λείψει η Μαριτίνα. Πόσο είναι η Μαριτίνα τώρα? Μεγάλη, γυμνάσιο. 12 και μισό. Πω, γυναίκα, ε. Ναι. Έχει γυναικεία προβλήματα, στα λέει τώρα, μιλάει για έρωτες και τέτοια. Τι λέτε τώρα? Είναι πάρα πολύ ερωτιάρα. Είναι πολύ ερωτιάρα? Είναι πάρα πολύ ερωτιάρα. Πήρε από τη μαμά της. Ναι. Α, ωραία μου σταυτοποιήσεις, Φέη. Θα σου λέω ότι είναι και πιο πολύ. Αλήθεια. Είναι το ίδιο, ναι. Τη συμβουλεύεις? Είναι. Βέβαια τη συμβουλεύω και χαίρομαι γιατί έχουμε ωραία σχέση. Πατάμε για ένα καυγά βέβαια, αλλά μου αρέσει που μου λέει για τα αγόρια. Την ακούω ότι έχει ωραίες απόψεις. Μου λέει, ξέρω εγώ, προχτές ότι υπάρχουν παιδιά στα σχολεία που είναι ρατσιστές και πόσο κακό είναι. Στα σχολεία υπάρχει πολύ βία αυτή τη στιγμή. Και είναι κάτι πραγματικά που πρέπει να το πολεμήσουμε. Και τη βία στα σχολεία και το ρατσισμό.
Και πάνω σε αυτό έχει πολύ ωραία πράγματα μέσα η Δέλτα. Εγώ κρατάω ότι είναι μια οικογενειακή παράσταση και είναι μια ωραία πρόταση. Και ξέρεις τι, και δυστυχώς λέει πράγματα τα οποία δεν έχουν αλλάξει από τότε. Δηλαδή έχει σημεία του έργου, όταν διαβάζω εγώ και λέει η Δέλτα ότι δουλειά δεν έχουν οι ξένοι στα μέρη μας, ούτε στα όνειρά μας. Όποτε ανακατεύτηκαν, πάντα για το κακό μας ήταν. Είναι αλήθεια, σαν να είναι μεγάλη τώρα. Αλήθεια, μεγάλη αλήθεια. Ναι, έχει πάρα πολλά πολύ τωρινά επίκαιρο. Πράγματα. Δεν σου λέμε καλή επιτυχία γιατί είναι δεδομένη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όχι, δεδομένη δεν είναι τίποτα. Σας σήμερα. Αγαπώ πολύ. Και σας ευχαριστώ. Να συμπληρώσω κάτι για τα εισιτήρια. Βεβαίως. Επειδή το Ίδρυμα Κακογιάννης είναι στην Πειραιώς και είναι μακριά για πολύ κόσμο, τα εισιτήρια πωλούνται και σε όλα τα public. Α, ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.